Νίκη με ένα πόντο μέσα στο Λευκόθεο. Το παίρνετε, φαντάζομαι, και προχωράτε, παραμένετε στην κορυφή. Πώς το είδατε εσείς το παιχνίδι από τη δική σας πλευρά, κυνηγούσατε το σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα? Να σου πω κάτι, εγώ έμαθα στη δουλειά μου να είμαι ειλικρινής. Από τη μια έχω μια ομάδα η οποία τους τελευταίους τρεις μήνες στο πρωτάθλημα έχει να χάσει με 13, πόσα είναι, νομίζω. Από τις 12 Δεκεμβρίου και η 10 διαγωνιστική. Έχουμε σχεδόν τρεις μήνες να χάσουμε. Τουλάχιστον θα ήμουν κάκιστος προπονητής αν έχω παράπονο αυτά τα παιδιά. Εντάξει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα με την εμφάνιση που είχαμε, με τη συγκέντρωση που είχαμε, με το πλάνο που είπαμε να ακολουθήσουμε και δεν ακολουθήσαμε σε καμία περίπτωση, σου το λέω ξεκάθαρα, λόγω μου, είναι από τα παιχνίδια που δεν δικαιούμαστε να κερδίσουμε. Και για να, επειδή έμαθα να είμαι ειλικρινή στη δουλειά μου, σήμερα πρέπει να απολογηθώ και στον συνάδελφο μου τον Τίγωνα και στο Αποέλ, επειδή κερδίσα. Πραγματικά. Πρέπει να απολογηθώ, διότι κερδίσαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, όσον. Μπορεί και να είναι ένα τίτλο το παιχνίδι που κερδίσαμε σήμερα. Πραγματικά, διότι αφήνει μα την πρώτη θέση, γιατί άμα στο τσάντ να κυνηγήσουμε την πρώτη θέση πριν τα playoffs. Ξέρεις, λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα μου, διότι από τη μια τα παιδιά κάνουν μια υπερπροσπάθεια εδώ και τρεις μήνες. Είμαστε αίτητοι, αν εξαιρέσουμε την ήττα του κυπέλου. Όμως, αναμφίβολα δεν μπορούμε να φτάσουμε στους στόχους μας με εμφανίσεις σαν την σημερινή. Ήταν προβληματική εικόνα που έβγαλαμε σήμερα, γι' αυτό είπα, νιώθω ότι πρέπει να απολογηθώ στο ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι δεν είχαν τίποτε να χάσουν τα παιδιά με τα προβλήματά του. Έπαιξαν, έδειχναν ότι ήθελαν περισσότερο το παιχνίδι, που για μένα αυτό με ενοχλεί περισσότερο. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αν εμφανιζόμαστε με αυτήν την νοοτροπία, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Θα μου πείτε, έντια μηχανέ οι παίχτε σου, καταλαβαίνω, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο σημείο. Θέλω να σε ρωτήσω, coach, ακριβώς τι πήγε λάθος, διότι ίσως σας επηρεάσει το γεγονός ότι ο ΑΠΟΕΛ είχε τις δύο μεγάλες απουσίες, αυτό σας εφυσίκασε καθόλου? Τι ήταν ακριβώς αυτό που δεν κάνατε με αποτέλεσμα να κυνηγάτε το σκορ σήμερα? Ξέρετε, ό,τι και αν ήταν αυτό μέσα στο μυαλό των παιχτών μου, διότι όλη την εβδομάδα, τις μέρες που είχαμε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ, προσπαθήσαμε να τους εξηγήσουμε ότι το ΑΠΟΕΛ, ειδικά με την έλευση και του φίλου του Νικόλα, είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα. Πολύ ωραίο rotation της μπάλας, καθόλου στατική, παίζουν χωρίς την μπάλα και με τον Μακίνης που επέστρεψε, που είναι διαφορετική ομάδα. Δυστυχώς όταν δεν το κατανοήσεις από την αρχή, διότι τα ΑΠΟΕΛ, να σας πω κάτι, μιλούμε ότι έλειπαν δύο ξένοι, μου είπετε. Εγώ μπορώ να σας πω οι Κύπροι που έχουν πολύ καλύτερους που και ο ξένους που έλειπαν. Ξεκάθαρα. Άρα, το είπα και στους παίχτες μου, διότι υπάρχουν Κύπροι που μπορούν να βάλουν καλάθι. Από τη στιγμή που μπορούν να βάλουν καλάθι, δεν είναι σχέση να λείπει ο ένας ο Αμερικάνος ή ο άλλος ο Αμερικάνος. Δυστυχώς δεν το πήραμε στα σοβαρά. Δεν είχαμε καθόλου συγκέντρωση, δηλαδή στην άμυνα, ειδικά. Κάναμε πράγματα που ουδέποτε είχαμε πει να κάνουμε και δουλεύουμε καθημερινά στην προπόνηση. Αλλά ευτυχώς βρήκαμε τον τρόπο. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου, διότι δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν για το παιχνίδι. Και τελικά, μετά από τρία παιχνίδια, τέσσερα που χάσαμε στον πόντο, ήταν και η μοίρα μας εμάς σήμερα σε ένα παιχνίδι που δεν δικαιούμασταν, διότι όσα χάσαμε μέχρι στιγμής στον πόντο, έπρεπε να τα κερδίσουμε. Σήμερα που δεν έπρεπε να κερδίσουμε, κερδίσαμε εμείς στον πόντο. Αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ.